Στη σκέψη, προκειμένου να διερευνηθούν οι προοπτικές συνεργασίας των Δήμων Καρδίτσας και Τρικάλων με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για την υποβολή πρότασης συμμετοχής σε διακρατικό πρόγραμμα με μετέρους από 5 άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν εκπρόσωποι των προαναφερόμενων φορέων. Η πρόσκληση που αποτελεί προπομπό των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών που θα εφαρμοστούν την περίοδο 2014-2020 θα στηρίξει διακρατικά σχέδια που θα υποβληθούν από δημόσιους οργανισμούς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να εντοπιστούν και να δοκιμαστούν κατάλληλα δίκτυα και ορθές πρακτικές στον χώρο του αθλητισμού. Όπως αποφασίστηκε, θα δημιουργηθεί κοινή ομάδα εκπόνησης σχεδίου δράσης, το οποίο θα υποβληθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρικός άξονας του σχεδίου δράσης θα είναι η χρήση του ποδηλάτου και η συμβολή του στην ενεργό γύρανση του πληθυσμού. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη διαφόρων soft, θα έλεγα, δράσεων που δείχνουν το πόσο ωφέλιμο είναι σε μία πόλη να χρησιμοποιεί το ποδήλατο, τι επιπτώσεις έχει αυτό στην καθημερινότητα των δημοτών και την υγιεινή και επίσης πώς μπορούν να αναπτυχθούν κάποιοι χώροι στους οποίους θα διαφημίζεται τρόπον τεινά η άσκηση που μπορεί να γίνεται μέσω του ποδηλάτου.